Έχεις ξεκινήσει, ρε παιδί μου, έχεις ξεκινήσει μια φιλική σου σχέση από αντιπάθεια με έναν άνθρωπο, δηλαδή να λες πριν τον γνωρίσεις. Αυτόν εγώ του συχαίνομαι. Δεν θέλω να δουλέψω καθόλου μαζί του. Είναι ξινός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και μετά να γίνεται κολλητή. Ναι, ναι, έχει γίνει. Έχει γίνει και πρέπει να σου πω και όνομα δηλαδή. Για πες. Τον Πέτρο τον Μπουσουλόπουλο. Ο οποίος πέτρεψε την πρόβα. Όχι εγώ, αυτός με αντιπαθούσε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια άλλη επιθεώρηση στην πρόβα και δεν μου μιλούσε. Ξέρω εγώ, κάναμε ένα νούμερο μαζί. Του έλεγα Πέτρο να κάτσουμε στον καναπέ, κάτσε που θες. Και έλεγα τι έχει αυτό το παιδί, ρε παιδί μου μαζί μου. Όπου μετά από ένα μήνα που κάνουμε πρόβα, έρθει στο άσχετο στο καμαρίνι και μου λέει θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, μου λέει, γιατί τελικά δεν είσαι τόσο μεγάλο. Είπε και τη λέξη όσο περίμενα. Είσαι πολύ καλό παιδί και πολύ. Και του λέω, Χριστιανέ μου, γιατί εγώ κάποια στιγμή σταμάτησα να ασχολούμαι. Γιατί λέω, δεν μπορώ τώρα να κάθομαι να στεναχωριέμαι που ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος για κάποιο δικό του λόγο. Όχι, δεν μπορεί. Μια χαρά μπορεί να κάθεσαι να στεναχωριέσαι. Μα δεν έβρισκα πάτημα. Μια γιατί έλεγα. Μια χαρά κάθεσαι και στεναχωριέσαι. Βρεκαθόμουν, αλλά ξέρει, δεν μπορούσα να το λύσω. Και έλεγα, πολύ. Δεν μου έδινε και πάτημα. Και τελικά γίναμε φίλοι, ξαναδουλέψαμε μαζί και τον αγαπάω και πάρα πολύ και πολύ ταλαντούχος. Ανάποδα, γιατί και εσύ είσαι, έχεις παραξενιές σου. Όχι συχνά, αλλά. Να μην χωνεύω κάποιον. Ναι, κάποιον, παιδί μου, να λες. Δεν τον γουστάρω αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα συνεργαστώ. Και να γίνουμε φίλοι μετά. Mm. Ναι, έχει τύχει και αυτό. Όχι μεγάλη αντιπάθεια. Δηλαδή, δεν έχω και πολύ μεγάλες αντιπάθειες. Ή μπας εκτός, δεν θα το έλεγε στην τηλεόραση τώρα. Έχει τύχει. Έχει τύχει να είμαι αρνητικός με κάποιον και μετά να γίνουμε φίλοι. Αλλά συνήθως όταν είμαι αρνητικός με κάποιον, δεν γινόμαστε φίλοι.